Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε για τέταρτη φορά εδώ στην Αυστραλία έναν καλλιτέχνη, έναν καταξιωμένο καλλιτέχνη από την Ελλάδα, από τους πλέον καταξιωμένους, έναν καλλιτέχνη με ένα ιδιαίτερο υπόχρωμα στη φωνή του, έναν καλλιτέχνη ο οποίος βρίσκεται στην Αυστραλία στα πλαίσια μιας μεγάλης περιοδίας με αφορμή τους πεντακούς εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Μπάσης. Δημήτρη Μπάση, καλωσορίσουμε για ακόμα μια φορά στην Αυστραλία και σε βλέπω για διαβατήριο με την επόμενη. Καλώς σας βρίσκω. Δεν ξέρω αν θα πάρω διαβατήριο, δεν αλλάζω την Ελλάδα, για να πω την αλήθεια. Αγαπώ πάρα πολύ την πατρίδα μας. Μου αρέσει να ταξιδεύω, έτσι μου αρέσει να έρχομαι και να συναντάω τον απόδημο ελληνισμό εδώ της Αυστραλίας. Για μένα είναι η 8η φορά που έρχομαι στην Αυστραλία και η 4η στην Αδελαϊδα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, έχω χτίσει μία σχέση εδώ με τον κόσμο, έτσι πολύ, πολύ ιδιαίτερη. Και κάθε φορά που φεύγω, αναπολώ την επόμενη στιγμή που θα ξανάρθω. Η Αυστραλία πια είναι για μένα ένα κομμάτι, θα έλεγα, σε αυτό στην καριέρα μου, να το πω. Ένα ξεχωριστό κομμάτι. Αυτό θα έλεγα στην τηλεφωνική συνέντευξη που μου παραχώρησες πριν από μερικές εβδομάδες και σε ευχαριστώ. Μου έχεις πει ότι έχεις μια ιδιαίτερη αγάπη, μια ιδιαίτερη συμπάθεια για τους Έλληνες της Αυστραλίας και να σου πω ότι τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Πού οφείλεις αυτή την αγάπη, την ιδιαίτερη συμπάθεια για τους Έλληνες της Αυστραλίας? Οφείλεται στους ίδιους τους Έλληνες της Αυστραλίας, οι οποίοι είναι πολύ ζεστοί, πολύ εκδηλωτικοί, πολύ οργανωμένοι, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά τον ελληνισμό σε μια ξένη χώρα. Αυτό που συναντάς εδώ στην Αυστραλία με τις κοινότητες, δεν το συναντάς κάπου αλλού. Υπάρχει μια οργάνωση, σχολεία, γεροκομεία, εκκλησίες. Όλα αυτά καταστούν τον ελληνισμό εδώ στην Αυστραλία ιδιαίτερο. Αγαπώ τους Έλληνες της Αυστραλίας για αυτόν τον λόγο, γιατί έχω εισπράξει πολύ αγάπη από αυτούς και θέλω να δώσω ό,τι μπορώ περισσότερο επί σκηνής όταν κάθε φορά που έρχομαι εδώ. Αυτοί είναι οι λόγοι και σύν το ότι λόγω της πολύ μεγάλης απόστασης από την πατρίδα, οι άνθρωποι εδώ, δεν ξέρω, προσπαθούν να οργανωθούν, να κρατήσουν τα ήθη και έθιμα όσο μπορούν πιο ζωντανά και για τις επόμενες γενιές. Αυτό όλο το πράγμα που περιγράφω κάνει την Αυστραλία τελείως διαφορετική, πολύ ιδιαίτερη σε οποιοδήποτε άλλο κομμάτι του πλανήτη που υπάρχει ελληνισμός και γι' αυτό και έχω χτίσει αυτή την πολύ ιδιαίτερη σχέση με την Αυστραλία. Αγαπώ πάρα πολύ την Αυστραλία, ναι. Λοιπόν, βρίσκεσαι σε μια μεγάλη περιοδία, πολύ σημαντικό σταθμό στην καριέρα σου, μια επαιτειακή συναυλία που κάνεις σε όλες τις πόλεις της Αυστραλίας. Μέχρι στιγμής έχεις παρουσιαστεί σε Σίδνεϊ και Πέρθ, αν δεν κάνω λάθος. Σίδνεϊ και Πέρθ, ναι. Θέλω να μας δώσεις την εικόνα, τις εντυπώσεις σου από τις μέχρι στιγμής παρουσιάσεις σου σε αυτές τις δύο πόλεις. Είναι μια επαιτειακή χρονιά, όπως είπες, φέτος για τον ελληνισμό. Γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Γι' αυτό και αυτή η περιοδία είναι, θα έλεγα, μια μεγάλη περιοδία. Όπως δείχνουν τα πράγματα, γιατί είναι ο τρίτος σταθμός η Αδελαϊδα, θα είναι μια από τις καλύτερες περιοδίες που έχω κάνει ποτέ στο εξωτερικό, γιατί είναι σχεδόν όλες οι πόλεις sold out και οι μεγάλες πόλεις μήνες πριν sold out. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος αγκαλιάζει αυτές τις συναυλίες φέτος. Είναι μια επαιτειακή χρονιά για την Ελλάδα. Έπρεπε να γίνει κάτι μεγάλο σε πολιτιστικό επίπεδο. Αυτό που παρουσιάζουμε εμείς είναι μεγάλο, με την έννοια ότι τιμούμε 4 σπουδαίους Έλληνες συνθέτες, τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες που έγραψαν τη νεότερη μουσική ελληνική ιστορία και ενέπνευσαν και όλους τους υπόλοιπους συνθέτες για να δημιουργηθεί το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Αυτό είναι το περίγραμμα αυτής της περιοδίας. Ο κόσμος πώς υποδέχθηκε στις συναυλίες αυτές? Ο κόσμος, όπως κάθε φορά, αλλά φέτος με έναν ενθουσιασμό ακόμη περισσότερο, και γιατί έχουμε γνωριστεί καλύτερα και γιατί είναι επαιτειακή χρονιά.
Με πολύ ενθουσιασμό. Είναι και το ρεπερτόριο τέτοιο, είναι μεγάλα τραγούδια. Έχουμε διαλέξει τον αφρό τραγουδιών του κάθε συνθέτη. Οπότε είναι μια συναυλία, η κάθε συναυλία είναι ξεχωριστή. Υπάρχει αυτή η έντονη επικοινωνία με τον κόσμο να θέλει να τραγουδήσει, να θέλει να συμμετέχει. Σε αυτό. Ναι. Και μάλιστα εδώ, Δημήτρη, μου δίνεις την ευκαιρία να σε παρομοιάσω ως τον Άτλα που βρίσκεται στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή και κρατά στους ώμους του το μουσικό κόσμο της Ελλάδας. Έτσι, γιατί ερμηνεύεις τα καλύτερα κομμάτια των μεγαλύτερων μουσικοσυνθετών, όπως είπες και εσύ. Αυτό, εσένα σαν καλλιτέχνη, τι αισθήματα σου γεννά μέσα σου, κάποια ιδιαίτερη συγκίνηση, νιώθεις ένα περισσότερο βάρος επάνω σου, με την καλή την έννοια βέβαια το βάρος, ποτέ αρνητικά δεν το λέμε αυτό. Πώς νιώθεις για όλο αυτό? Δεν νιώθω πάντως Άτλας, είμαι ένας εκπρόσωπος, ας πούμε, φέτος εντός εισαγωγικών, του ελληνικού πολιτισμού, με την έννοια ότι έρχομαι εδώ, η συναυλή είναι υπό την αιγίδα 200 χρόνια, οπότε νιώθω ότι εκπροσωπώ τον ελληνισμό στο κομμάτι, κατά κάποιο τρόπο, πάλι εντός εισαγωγικών το λέω αυτό, γιατί είναι και αυτό βαριά λέξη να λες εκπροσωπώ, ποιος είμαι εγώ για να εκπροσωπήσω, αλλά είναι μια μεγαλειώδη φέτος περιοδία. Το πώς νιώθω? Νιώθω καταρχήν πολύ μεγάλη συγκίνηση, ευγνωμοσύνη, που είμαι επιλογή των κοινοτήτων για αυτές τις μεγάλες και σπουδαίες συναυλίες. Νιώθω το βάρος κάθε φορά που ερμηνεύω τραγούδια των σπουδαίων Ελλήνων συνθετών. Προσπαθώ να φανώ όσο μπορώ αντάξιος των προκατόχων, των πρώτων ερμηνευτών που έχουν πει τα τραγούδια αυτά. Οπότε, εντάξει, είναι ένα project δύσκολο, με την έννοια ότι είναι μια συμφωνική ορχήστρα, υπάρχουν 50 μουσικοί, δεν πρέπει να γίνει λάθος, έχει γίνει πολλή πρόβα, έχει γίνει καλή προετοιμασία. Όλο αυτό σε κάνει να νιώθεις ένα βάρος, υπάρχει το άγχος. Το άγχος εξάλλου είναι δημιουργικό. Ακριβώς, αν δεν έχεις άγχος όταν βγεις στη σκηνή για ένα τέτοιο μεγάλο show, δεν μπορείς, θεωρείς ανέστητος. Δηλαδή, το άγχος είναι δημιουργικό. Θα είσαι συγκεντρωμένος, αυτό σημαίνει η μουσική. Απ' την άλλη, βέβαια, στις προηγούμενες συναυλίες, η ανταπόδοση της αγάπης του κόσμου από τα πρώτα τραγούδια που ξεκινάει η συναυλία και η βραδιά είναι πολύ μεγάλη, οπότε το άγχος έρχεται και δίνει τη θέση του σε μια άλλη κατάσταση μέσα μου. Είναι ωραία συναισθήματα. Αυτή η εναλλαγή των συναισθημάτων, το ότι έρχεσαι με μια αγωνία, αν το σοου θα είναι γεμάτο, ότι πρέπει να κάνεις πρόβα, ότι πρέπει να μην γίνει λάθος, ότι πρέπει να λειτουργήσουν όλα στην εντέλεια. Και μετά, αφού όλα λειτουργούν στην εντέλεια, αυτό που εισπράττεις από τον κόσμο είναι τόσο βαθιά ικανοποίηση, ευγνωμοσύνη, συγκίνηση, γιατί βλέπεις τα πρόσωπα κάτω του κόσμου. Εγώ επικοινωνώ με το κοινό, δηλαδή κάποιες φορές κοιτάω τον κόσμο και βλέπω τη συγκίνηση στα πρόσωπά τους. Δηλαδή, πώς να μην συγκινηθείς όταν θα ακούσεις, ας πούμε, της δικαιοσύνης Ηλινοϊτέ. Που λέει ο Ελίτης, μίλησε μονάτου τη χώρα μου, έτσι. Δηλαδή, ο κόσμος παρακολουθεί το στίχο και τον πιάνει. Βλέπεις ότι... Ακριβώς. Ναι. Και συνδέεται άμεσα με αυτό που ακούει. Συνδέεται με αυτό που ακούει. Να πω ότι πάρα πολλοί ακούνε κάποια τραγούδια και τα έχουν συνδέσει με προσωπικές τους καταστάσεις στην πατρίδα. Οι νεότεροι έχουν ακούσει από τους γονείς τους πιθανόν για κάποια τραγούδια, τι σήμαιναν για τους γονείς τους. Οπότε υπάρχει έτσι ένα φορτισμένο κλίμα. Θετικά. Ναι. Ναι. Δημήτρη, βρίσκεσαι ήδη 1,5 μήνα εδώ στην Αυστραλία, από τον Απρίλιο, μέσα Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος. 15 Απριλίου έφτασα εδώ. Έκανες μόνο το πρώτο σου Πάσχα στην Αυστραλία, νομίζω. Έκανα το πρώτο μου Πάσχα στην Αυστραλία. Μάλιστα. Ναι. Τώρα, να ευχηθώ να μην είναι και το τελευταίο, δεν ξέρω αυτό να είναι ευχή ή όχι, ας το αφήσουμε για άλλη κουβέντα. Θα ήθελα να μου πεις, όλο αυτό το διάστημα που είσαι εδώ και που έχεις μπροστά σου ακόμα μερικές εβδομάδες, τι είναι αυτό, πέρα από την οικογένειά σου, τι είναι αυτό που σου έχει λείψει περισσότερο από την Ελλάδα? Και μπορεί να είναι και το πιο απλό πράγμα. Μια τυρόπιτα από το φούρνο, για παράδειγμα. Καταρχήν, μου έχει λείψει η οικογένειά μου. Αυτό είναι αλήθεια, έτσι. Αυτό είναι το βασικό. Επικοινωνούμε κάθε μέρα με την οικογένεια. Αλλά, εντάξει, η φυσική επαφή είναι κάτι άλλο. Αυτό που μου λείπει από την Ελλάδα είναι, αυτή τη στιγμή, το καλοκαίρι της Ελλάδας που έχει ξεκινήσει. Που επικοινωνώ με φίλους που ήδη έχουν ξεκινήσει εκεί
οι 35 βαθμοί Κελσίου, που βλέπω τους δικούς μου ανθρώπους να πηγαίνουν στη θάλασσα. Ναι, είναι πολύ όμορφο, το ξέρουν όλοι οι Έλληνες το ελληνικό καλοκαίρι. Αυτό αρχίζω και ζηλεύω. Συν τις γεύσεις, όχι την τυρόπιτα, αλλά τον καφέ. Ας πούμε, μου λείπει ο καφές που είναι... στην Ελλάδα, ξέρεις, είναι η χώρα του καφέ. Δηλαδή, πίνουμε πολύ καφέ. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Εντάξει, τουλάχιστον εσείς από τους τυχερούς που σε 2-3 εβδομάδες θα είσαι πίσω. Τώρα, οι υπόλοιποι, εδώ, στην, όπως ξέρεις, η Αυστραλία, ακόμα είναι έχει κλειστά τα σύνορά της, οπότε... Ελπίζω όλο αυτό το πράγμα πραγματικά να τελειώσει. Είναι αυτή τη στιγμή ο μόνιμος καημός των τελευταίων μηνών με τους Έλληνες που συζητάω, ότι μας λείπει η Ελλάδα. Κάποιοι πια είχαν προγραμματίσει και τα τελευταία χρόνια πήγαιναν κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Έχω πολλούς φίλους που το έχουν συνδυάσει κάθε χρόνο να πηγαίνουν και είναι η δεύτερη χρονιά φέτος που δεν πηγαίνουν και τους έχει στοιχήσει. Ελπίζω να τελειώσει όλη αυτή η πανδημία, γιατί μας έχει στοιχήσει όλους. Και σε οικονομικό επίπεδο, γιατί η οικονομία δεν λειτουργεί σωστά, και σε συναισθηματικό επίπεδο, γιατί θέλεις να κάνεις πράγματα και δεν μπορείς, θες να δεις δικούς ανθρώπους. Φαντάσου ότι όταν βγήκα από την καραντίνα, γιατί έκανα 14 μέρες καραντίνα ερχόμενος εδώ σε ξενοδοχείο, ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσω να μπω στη χώρα εδώ, βγήκα και κυλούσε η ζωή τόσο φυσιολογικά εδώ, αφού μου δίναν το χέρι τους και σκεφτόμουν να το δώσω. Γιατί σκεφτείτε ότι εμείς 15 μήνες δίνουμε τους αγκώνες μας. Δεν έχουμε αγκαλιαστεί και βλέπεις εδώ με μια φυσικότητα ο άλλος σου λέει «Δημήτρη, καλωσόρισες, αγκαλιά» και λέω «Ωπ, εδώ αγκαλιάζονται». Δηλαδή, ξέχασα πώς είναι να αγκαλιάζεσαι. Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Και ήθελα να σε ρωτήσω, κατά τη διάρκεια της καραντίνας που έκανες στο Σίδνεϊ, αυτό πώς σε επηρέασε θετικά, αρνητικά, ως καλλιτέχνη, δηλαδή το πώς θα έδινες πάλι πίσω στη σκηνή, το πώς αποδεχόσουν και εσύ το κοινό, σου επηρέασε καθόλου αυτό το πράγμα? Κοίταξε, η καραντίνα σε ένα ξενοδοχείο είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα. Είναι σε ένα δωμάτιο, χωρίς να υπάρχει μπαλκόνι. Είσαι με τον εαυτό σου πάνω απ' όλα. Είσαι με τον εαυτό σου. Δεν έχεις επικοινωνία, δηλαδή δεν μπορείς να βγεις έξω από το δωμάτιο, δεν έχεις κλειδί. Υπάρχει φρούρηση απ' έξω, εννοείται, στο διάδρομο του ξενοδοχείου. Το παράθυρο δεν ανοίγει, ούτε σε ανάκληση. Είναι κλειστό, προφανώς για δικούς τους λόγους. Είναι ένα δύσκολο πράγμα, αλλά εγώ ερχόμενος εδώ, το καλλιεργούσα μήνες πριν ξεκινήσω να έρθω, ότι πρέπει να το κάνω. Με υπομονή, με διάβασμα, ακούγοντας πολύ μουσική, βλέποντας ταινίες στο τάμπλετ μου. Εντάξει, πέρασε ο καιρός, πέρασε. Δηλαδή, είναι δύσκολο βέβαια, δεν είναι εύκολο. Ναι. Φαντάζομαι να σου δόθηκε, και η ευκαιρία να πεις λέξεις, τις σκέψεις σου, τα συναισθήματά σου, να προετοιμαστείς ίσως. Ναι, εκμεταλλεύομαι γενικά, εγώ στο διάστημα της χρονιάς θέλω να απομονώνομαι κάποιες φορές, όχι βέβαια 14 μέρες, αλλά θέλω να κάνω περισυλλογή, να κάνω την αυτοκριτική μου. Μ' αρέσει κάπου η μοναξιά. Εντάξει, αυτό είναι μια άγρια μοναξιά η καραντίνα 14 μέρες. Προσπάθησα όμως να κάνω πράγματα που δεν μπορούσα να κάνω, να μιλήσω με φίλους που έχω να μιλήσω πάρα πολύ καιρό. Ήταν μια ευκαιρία, είχα χρόνο πάρα πολύ. Να σκεφτώ πράγματα, να ακούσω τραγούδια. Και πολύ τηλέφωνο, πολύ επικοινωνία με ανθρώπους για να έχω επαφή με τον έξω κόσμο. Ναι. Και επειδή οι φίλοι μου καταλαβαίνανε, ας πούμε, και από την Ελλάδα τη δυσκολία, με παίρνανε όλοι τους. Δηλαδή, οι συμμαθητές μου από το χωριό, που έχω να τους δω πάρα πολύ καιρό, μέχρι ξεχασμένους φίλους που τους πήρα εγώ και ήταν ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, Δημήτρη, μόλις τελείωσε η Eurovision, εάν ερχόταν κάποιος και σου έλεγε, Δημήτρη Μπάση, θέλουμε να εκπροσωπήσεις την Ελλάδα στην επόμενη διοργάνωση της Eurovision, είναι κάτι το οποίο θα σκεφτώσουν, είναι κάτι που, στο οποίο θα έλεγες ναι κατευθείαν, ή είναι κάτι που θα έλεγες δεν με ενδιαφέρει? Κοίταξε να δεις κάτι. Δεν παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια την Eurovision. Δεν έχω ακούσει καν το ελληνικό τραγούδι. Είναι ένας θεσμός που δεν τον πιστεύω. Είναι ένας θεσμός που, επειδή τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει αρκετά και επειδή δεν πάμε με ελληνικό τραγούδι, και εδώ υπάρχουν πολλές γνώμες και απόψεις ότι η ελληνική γλώσσα δεν γοητεύει τους έξω, οπότε για να έχουμε καλύτερη τύχη, είναι ξενόγλωσσα τα τραγούδια μας κτλ. Δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα. Αν θα συμμετείχα,
Έχω μάθει στη ζωή μου ποτέ να μην λες ποτέ. Αλλά έτσι όπως είναι τώρα αυτά τα πράγματα, δεν νομίζω ότι κάνω και εγώ για την Eurovision με βάση αυτό που θέλει, που ζητάνε από την Ελλάδα για την εκπροσώπησή της. Έτσι, δεν πηγαίνουν με ελληνικό στίχο. Έχει πολύ σοου το πράγμα. Έχει χορογραφίες, έχει χορό. Είναι κάτι που εμένα δεν είναι. Το τραγούδι για μένα είναι τραγούδι, είναι μουσική. Βγαίνω, τραγουδάω. Θέλω δηλαδή ο άλλος πιο πολύ να εστιάζει στη μουσική και στο τραγούδι παρά στην εικόνα. Εδώ υπάρχει το αντίθετο. Παίζει μεγαλύτερο ρόλο η εικόνα και έπεται το τραγούδι. Το τι γίνεται πίσω από τον τραγουδιστή δηλαδή και πιο πολύ. Πιο πολύ είναι, ξέρεις, είναι το σοου, είναι τα φώτα, είναι όλο αυτό το πράγμα. Το οποίο. Ναι, εντάξει. Αλλά είναι περισσότερο από τη μουσική και το τραγούδι. Δηλαδή έπεται το άλλο. Που ενώ δεν είναι έτσι. Την ερώτηση αυτή την έκανα επειδή έχουν υπάρξει και άλλοι καλλιτέχνες, μεγάλοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα, οι οποίοι όντως πήγαν, ας πούμε, στην Eurovision, βέβαια. Όπως είπες και εσύ, ο καθένας έχει το δικό του το στυλ, το δικό του, τη δική του προτίμηση, οπότε κατανοητότατον. Μια άλλη ερώτηση. Εάν σου δινόταν ευκαιρία να γίνεις ο Θεός, να έχεις θεϊκές δυνάμεις για μία μέρα, τι είναι αυτό που θα προσπαθούσες να αλλάξεις στον κόσμο και γιατί? Αν υπάρχει ένα πράγμα και μπορεί να είναι 15 πράγματα. Κοίταξε, πράγμα, να κάτι. Πολύ δύσκολη ερώτηση. Υποθετική. Θεός δεν μπορεί να γίνει κανείς, αλλά αν θα έκανα κάτι έτσι με μια πολύ γρήγορη σκέψη, θα ήθελα να θεραπεύσω τη μάστιγα του αιώνα που είναι ο καρκίνος. Όχι του αιώνα, γενικά υπάρχει ο καρκίνος εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πριν από αυτόν τον αιώνα. Αυτό. Αλλά θα ήθελα να κάνω και άλλα πράγματα. Αλλά επειδή μπορώ ένα και το σκέφτομαι τώρα, νομίζω ότι αυτό, η υγεία είναι νομίζω το πολυτιμότερο αγαθό. Έτσι. Σωστά. Ναι. Σωστά. Δημήτρη. Παρασκευή βράδυ λοιπόν εδώ στην Αδελαίδα, στο Δημαρχείο της πόλης, η μεγάλη επιτυχική συναυλία με εσένα υπό την διεύθυνση του George Ellis. Τι θα δει ο κόσμος, τι περιμένει ο κόσμος, τι περιμένεις και εσύ από τον κόσμο να εισπράξεις? Ο κόσμος θα δει ένα υπερθέαμα, μια σκηνή με πάνω από 50 μουσικούς, να τους διευθύνει ο Γιώργος ο Έλλης, και θα ακούσει τραγούδια. Τιμούμε τους 4 σπουδαιότερους Έλληνες συνθέτες που είναι ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης, ο Ξαρχάκος και ο Βασίλης Τσιτσάνης. Παιγμένα τα έργα τους με συμφωνική ορχήστρα. Και εντάξει, και τον Χατζηδάκη, τον Θοδωράκη και τον Ξαρχάκο τον έχουμε ακούσει με συμφωνική ορχήστρα. Τον Τσιτσάνη ποτέ, οπότε έχουμε προσαρμόσει τα τραγούδια του Τσιτσάνη για σύνολο συμφωνικής ορχήστρας. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ο Τσιτσάνης είναι, θα έλεγα, η ιστορία ολόκληρη της Ελλάδος. Και ο Χατζηδάκης αλλά και ο Θεοδωράκης έχουν πει ότι έχουν εμπνευστεί από τον Τσιτσάνη για να γράψουν τραγούδια. Ο Θεοδωράκης λέει ότι δεν ξέρει αν θα έγραφε λαϊκά τραγούδια αν δεν είχε μελετήσει τόσο πολύ τον Τσιτσάνη. Ναι. Οπότε αυτό θα δει ο κόσμος. Ουσιαστικά όλο αυτό το πράγμα είναι Ελλάδα. Και τι περιμένω εγώ από τον κόσμο? Περιμένω να συμμετέχει. Είναι μια παράσταση που δεν μπορεί να μη σε αφήσει ανεπηρέαστο, θα σε αγγίξει όπως και να έχει. Και περιμένω, τελειώντας όλο αυτό το πράγμα, να το πάρει ο καθένας μαζί του στην ψυχή του μέσα και να το θυμάται για πολύ καιρό. Γιατί και αυτό κάνω και εγώ από κάθε πόλη που φεύγω. Πολύ σημαντικό. Δημήτρη Μπάση, νομίζω πως θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες μαζί, αλλά δυστυχώς έχουμε και ένα χρόνο τηλεοπτικό ο οποίος πάντοτε μας περιορίζει. Θα σε ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για το χρόνο που μας διέθεσες, για την πανέμορφη αυτή συνέντευξη και να σου ευχηθώ καλή συνέχεια στην επιτυχία σου. Δεν θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στις επιτυχίες σου. Και ελπίζουμε να επιστρέψεις στην Ελλάδα, στην πατρίδα, να πάρεις λίγο από το δικό μας τον καημό που πήγες στην Ελλάδα και μπορεί και να εμπνευστείς να γράψεις και ένα τραγούδι, ας πούμε. Εγώ σε ευχαριστώ για την όμορφη κουβέντα. Κάθε φορά που έρχομαι εδώ και συνομιλούμε, μου αρέσει γιατί έχεις μια ωραία άποψη για τα πράγματα. Ευχαριστώ όλους τους Έλληνες εδώ που προσπαθούν, γιατί για να γίνει αυτή η συναυλία δούλεψε πολύς κόσμος, έτσι.
Δεν είναι εύκολο να οργανωθεί μια τέτοια μεγάλη συναυλία, οπότε τους ευχαριστώ μέσα από το κανάλι σου και ευελπιστώ να μπορούμε να ανταμώνουμε είτε στην πατρίδα, γιατί εκεί είναι η φυσική μου έδρα και κάνω τις συναυλίες μου όταν έρχεστε, είτε όταν έρχομαι εγώ εδώ, και έτσι να κρατάτε αυτή το πάθος για τον ελληνισμό, γιατί το βλέπω εγώ, το βιώνω εδώ, το ζω μαζί σας, για πολλές δεκαετίες. Εύχομαι και οι νέοι, οι επόμενες γενιές δηλαδή, να έχουν αυτή την άσβηστη φλόγα που υπάρχει εδώ και χρόνια για την πατρίδα, τον ελληνισμό, τα ήθη και τα έθιμα. Γιατί, εντάξει, η Αυστραλία είναι, θα έλεγα, ένα κομμάτι ιδιαίτερο για όλους μας, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει σπίτι, θα έλεγα, στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν είναι υπερβολή, που να μην έχει και έναν έστω και μακρινό συγγενή εδώ στην Αυστραλία. Δηλαδή είναι ένα λίγο, σαν να είναι κομμάτι της Ελλάδος η Αυστραλία εδώ. Έτσι, κάπως έτσι το βλέπω, ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Στους ακροατές και τηλεθεατές. Συναυλία του Δημήτρη Μπάση, λοιπόν, αφιερωμένη στους τέσσερις μεγάλους μουσικοσυνθέτες, Τσιτσάνη, Χατζηδάκη, Ξαχάκο, Θεοδωράκη, Παρασκευή 28 Μαΐου, στο Δημαρχείο Αδελαΐδας, εισιτήρια μέσω του bass.net.au. Δημήτρη μου, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.